Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Clinique Deluxe Edition. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο ήρθε πραγματικά από το πουθενά. Είχαμε κάνει στο επιτραπέζι με βίντεο για το πώς παίζει στην πρώτη του έκδοση. Η πρώτη έκδοση μάλιστα ήταν φτιαγμένη από υλικά πάρα πολύ κακής ποιότητας, γιατί προφανώς ο σχεδιαστής δεν είχε τους πόρους και την ικανότητα να το τυπώσει με κάποιο publisher. Παρόλο που ήταν πολύ ωραίο το design το από τότε, υπάρχει το βίντεο για το how to play στο παιχνίδι, μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας. Παρόλα αυτά, εδώ έτρεξε Kickstarter καμπάνια για να βγει στα καταστήματα στην έκδοση που πραγματικά του αξίζει, με όλη την παραγωγή και με όλη τη φροντίδα και την αγάπη που έχει πέσει. Εδώ λοιπόν είναι η Deluxe έκδοση, θα τη δούμε, να δούμε τι υπάρχει μέσα και τι φέρνει, ενώ σε ένα ξεχωριστό βίντεο θα ανοίξουμε και το expansion deluxe έκδοσης, που είναι η επέκταση για το παιχνίδι. Ο πυρήνας του παιχνιδιού είναι ίδιος, οπότε αν δείτε το πώς παίζει το παιχνίδι στο βίντεο που αναφέρω θα καταλάβετε μια καλή γεύση του τι παίζει. Τα περιεχόμενα, ξαναλέω, είναι λίγο απογοητευτικά, παρόλα αυτά το παιχνίδι σαν παιχνίδι ήταν καταπληκτικό και πολύ χαρήκαμε πάρα πολύ όταν είδαμε ότι βγήκε σε αυτή την υπέροχη καινούργια έκδοση, η οποία θα μπορούσε αντίστοιχα να είναι στο ρεπερτόριο, στο πορτοφόλιο της Eagle Griffon, παιχνίδια τύπου Lacerda που έχουμε δει τελευταία και το καθεξής, για να καταλάβετε βάθος, βάρος και ποιότητα παραγωγής. Λοιπόν, φτάνει η φλιαρία μου, βγάζω αυτό το ωραίο sleeve το οποίο μοιάζει με πολυκατοικία, είναι ουσιαστικά μια κλινική, αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι. Παραδόξως, τα sleeve γενικά δεν μου αρέσουν στα παιχνίδια, εδώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή το έχουν κάνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μοιάζουν με παράθυρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι από μέσα. Την πρόσωψη δηλαδή ενός κτηρίου, μιας κλινικής, νομίζω ότι μ' αρέσει περισσότερο από ότι θα μ' άρεσε συνήθως ένα απλό sleeve. Λοιπόν, το βάζουμε στην άκρη αυτό και πάμε να ανοίξουμε το βασικό κουτί. Το μπροστά μέρος του κουτιού είναι πολύ όμορφο, δείχνει διάφορες αίθουσες, όπως και στην πραγματικότητα. Το παιχνίδι είναι αρκετά βαρύ, αλλά αξίζει κάθε λεπτό το οποίο επενδύει κάποιος τόσο για να το μάθει όσο για να το παίξει. Γιατί ουσιαστικά είναι μια προσομοίωση διαχείρισης κλινικής από τους ασθενείς που έρχονται, από τα δωμάτια και τα ιατρία που θα λειτουργούν, από το ιατρικό προσωπικό που θα δουλεύει στην κλινική, μέχρι ακόμα και το πάρκινγκ των ασθενών που έρχονται που πρέπει να διαχειριστεί. Φανταστείτε, είστε στο τιμόνι ενός ιδιωτικού νοσοκομείου, μιας μεγάλης κλινικής, και πρέπει να το διαχειριστείτε με δύο τρόπο έτσι ώστε να κερδίσετε περισσότερους πόντους από τους αντιπάλους σας. 305 wooden pieces. Έτσι. Είναι αρκετά τα περιεχόμενα και ένα από τα ωραία χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι ότι φτιάχνεις την κλινική σου τρισδιάστατα, οπότε φτιάχνεις τον πρώτο το ισόγειο, τον πρώτο όρφο και το καθεξής και έχει ένα 3D element το παιχνίδι γενικότερα. Λοιπόν, ως προς την προοπτική δηλαδή. Πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ένα σακουλάκι και κάποια πρώτα ξύλινα περιεχόμενα. Πάμε να ανοίξουμε τα πρώτα ταμπλό. Χαρτόνι linen finish. Μπράβο, πολύ καλή ποιότητα. Δεν θα άξιζε να λέγεται deluxe έκδοση αν δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το κεντρικό ταμπλό, στο οποίο υπάρχουν διάφορες θέσεις. Δεν θα μπούμε σε διαδικασία να εξηγήσουμε το παιχνίδι εδώ καθόλου. Είναι αρκετά busy. Είναι οι θέσεις πραγματικά πυκνοκατοικημένες στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά, είναι ξαναλέω ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει μεγάλο learning curve να το μάθει κάποιος. Το complexity του είναι 4-4,5, είναι από τα βαριά παιχνίδια για να καταλάβει κανείς. Παρ' όλα αυτά είναι από τα παιχνίδια τα οποία, αν είστε φαν των βαριών παιχνιδιών, αξίζει να επενδύσετε και σίγουρα σε αυτή την υπέροχη πολυτελή έκδοση αξίζει να το έχετε στη συλλογή σας. Λοιπόν, το κεντρικό ταμπλό είναι πολύ ωραίο σε ποιότητα το χαρτόνι, linen finish και πολύ καλό χαρτόνι γενικότερα. Να πούμε ότι η επιλογή του εικονόγραφου είναι πολύ καλή, μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα, αλλά είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κάτι να μπερδεύει, δεν είναι κάτι εύκολο να διαβαστεί για κάτι διαφορετικό. Τα εικονίδια είναι εύκολα να τα ξεχωρίσεις, να τα εντοπίσεις στο χάρτη, στο κεντρικό ταμπλό και να καταλάβεις τι είναι και περί τίνος πρόκειται. Ωραία, το βάζω λοιπόν προς το παρόν στην άκρη για να γεμίζω ωραία το πλάνο μας και να συνεχίσω να βγάζω πράγματα μέσα από το κουτί. Λοιπόν, το κουτί έχει ακόμα ένα σωρό punchboard, μάλλον να στα βγάλουμε με τη μέθοδο του το γυρίζω ανάποδα, πιο εύκολο. Εδώ λοιπόν είναι τα διάφορα ταμπλό, τα οποία επίσης είναι από linen finish
χαρτόνι. Το αναφέρω, το λένε Infinis, γιατί είναι δείκτης γενικά ποιοτικός, είναι πιο ακριβή παραγωγή, πιο ακριβό υλικό, που σημαίνει ότι και στην αίσθηση είναι καλύτερο και θα γυαλίζει λιγότερο από κάποιες γωνίες, εντάξει δεν θα γυαλίζει τελείως, αλλά πολύ πιο σημαντικά το ότι έχει την ανθεκτικότητα που έχει η συγκεκριμένη ποιότητα κατασκευής. Εδώ λοιπόν είναι ένας από τους ορόφους, βλέπετε αυτό το 3x4 πλέγμα που έχει, αυτά ήταν τα χαμογελάω γιατί έτσι ρόμβι ήταν, ουσιαστικά είναι τετράγωνο, αλλά είναι υπογωνία, αλλά σαν ρόμβι, γι' αυτό μοιάζουν σαν ρόμβι. Οι θέσεις στις οποίες θα μπαίνουν τα διάφορα δωμάτια και διάφορα ιατρία της κλινικής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ είναι διαφορετικά, τέτοια board, έχουμε κάμποσα. Τα βγάζω απλά για να τα δούμε όλα μαζί. Σε αυτά πάνω θα τοποθετούν οι παίκτες τα διάφορα ιατρία, τα διάφορα πλακίδια και θα παραμετροποιούν την κλινική τους από των υπολείπων παίκτων. Φαίνεται λοιπόν εδώ το κάτω μέρος. Αυτό είναι μάλλον του μοβ παίκτη και αυτό είναι του λευκού. Εδώ λοιπόν είναι ο 0, το ισόγειο, γι' αυτό και έχει το 0 και έχει εδώ τις θέσεις. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος και μετά από πάνω, όταν έχεις χρήματα και επεκταθείς, πας στο δεύτερο και ενδυνάμει μετά στο τρίτο, όπως θα δούμε και το καθεξής. Θα βγάζω λίγο στην άκρη τώρα πάλι όλα αυτά, γιατί θέλω να βγάλουμε όλα τα χαρτόνια για να τα δούμε. Πολύ ικανοποιημένος από το χαρτόνι. Δεν μπορεί να φανταστείτε τη χαρά κάποιου ο οποίος έχει παίξει το βασικό σε paper-based χάρτη, με χαρτί, ναι, με τσαλάκα, την οποία την πάταγες για να αισιώσει και έλεγες, μα πώς γίνεται ένα τόσο ωραίο παιχνίδι να είναι τόσο αδικημένο από θέμα ποιότητας παραγωγής. Γιατί ο σχεδιαστής, προφανώς λόγω έλλειψη πόρων, το είχε τυπώσει, δεν ξέρω, στο σπίτι του, σε οικιακό τυπωτή inject, κάπως έτσι ήταν η κατάσταση στο προηγούμενο κλινίκ. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι συνέχιζε να είναι καταπληκτικό, αλλά παρόλα αυτά αδικούταν από θέμα οπτικών. Λοιπόν, το βγάζω πάλι και αυτά στην άκρη εδώ, για να δείξουμε το εξής. Εδώ λοιπόν τώρα, ξαναέρχομαι στο κεντρικό ταμπλό, κάθε παίχτης θα έχει ένα τέτοιο που είναι το ισόγειο και ο πρώτος όροφος της κλινικής του και μετά θα μπαίνει, εδώ βλέπετε, δεύτερος και μέχρι και τρίτος. Για να επεκταθεί και να βάλει σε όλα αυτά τα διάφορα πλακίδια διαφορετικά ιατρία, μότζος και ούτω καθεξής. Πάμε, μια και μιλάμε για ιατρία, να δείξουμε, έχουμε 4 καρτέλες οι οποίες έχουν διαφορετικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι από, κοιτάξτε, πάρκα, για να διαμορφώνουν τους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, χελιπάντ για αεροδρόμια, για ελικόπτερα, συγγνώμη, στο πάνω μέρος, στην ταράτσα, αυτό πρέπει να μπαίνει λογικά στον τρίτο όροφο μόνο πάνω, αν θυμάμαι καλά. Και μετά αρχίζεις να έχεις εδώ, όπως θα δείτε, διαφορετικά section μπορείς να βάλεις. Τώρα τα απλά τοποθετώ για να σας δείξω πώς θα είναι μια κλινική με παραμετροποιημένη, καθώς θα φτιάχνεις διάφορα δωμάτια, ας το πούμε έτσι, μέσα στην κλινική σου. Είναι διαφορετικά δωμάτια, τα οποία είναι για να δέχονται διαφορετικού τύπου ασθενείς, να γιατρεύουν διαφορετικές ασθένειες, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς και στην πραγματικότητα. Εκεί είναι το μεγάλο του παιχνιδιού. Τώρα τα βάζω όπως να είναι, απλά για να σας δείξω λίγο έναν όροφο πώς θα είναι συμπληρωμένος λίγο πολύ. Δεν ακολουθώ κάποιους κανόνες, οπότε μην βιαστούν κάποιοι να πούνε κάτι αρνητικό. Είναι απλά για αισθητικούς σκοπούς, για να δούμε λίγο πώς θα είναι στο μάτι το ισόγειο. Συγγνώμη, ο πρώτος όροφος. Το ισόγειο είναι εδώ, στο 0. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, ξαναλέω, το εικονογραφή πρέπει να το μελετήσουμε, αλλά βλέπουμε ότι εδώ αυτή η καρδιά μάλλον έχει να κάνει με καρδιοχειρουργικά ή με καρδιολόγους. Εδώ υπάρχει κάτι με εγκέφαλο που μοιάζει με νευρολογικά, δεν τα θυμάμαι τώρα. Κάτι το οποίο είναι μάτι, πρέπει να είναι οφθαλμολογικό ιατρείο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ρεσεψιόν και γραμματεία, θέσεις πάνω στις οποίες θα μπαίνουν οι διάφοροι ασθενείς και θα γίνονται treated. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε περισσότερα πλακίδια. Θέλω μόνο να βγάλω ένα εδώ, για παράδειγμα, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί εδώ μπαίνει ακόμα και το πάρκινγκ. Έχει σημασία γιατί θα δείτε, αν θυμάμαι καλά, γιατί πάει για καιρός που το έχω παίξει στο παιχνίδι, μπαίνουν αυτοκίνητα στις 4 θέσεις του πάρκινγκ.
έχει και αυτοκίνητα το expansion, το παιχνίδι σε μη πλάκια και κάνεις διαχείριση ακόμα και του πάρκινγκ, δηλαδή κάτι το οποίο σου φαίνεται αστείο, αλλά παρόλα αυτά πρόσφατα είχα επισκεφτεί για να κάνουμε ράματα στο μικρό μια κλινική και ακόμα και το πάρκινγκ πήγαινες, πας να παρκάρεις, πρέπει να παρκάρεις στο νοσοκομείο, είναι θέμα για σένα που έρχεσαι σαν ασθενής, μείνε μέρος της εμπειρίας σου. Δηλαδή το πόσο εύκολο θα βρεις να παρκάρεις, πώς θα παρκάρεις, πού θα μπεις, ποιος θα σε βρει στη reception, αν θα έχεις καλό customer service, πώς θα προχωρήσεις να πας σε διάφορα γιατρία ανάλογα με το τι έχεις, να εξυπηρετηθείς και για να βρεις ενδυνάμει να γιατρευτεί σαν ασθενής. Οπότε από την άποψη του ασθενή έχει ακριβώς αυτό που θα περίμενες. Να κοιτάξτε, εδώ έχει το σήμα μιας κλίνης από πίσω. Είναι και ένα διαφορετικό χρώμα, δεν έχει μικροσκόπιο, μοιάζει με εργαστήριο. Και αυτό πρέπει να είναι... Και αυτό είναι η κλίνη. Ξαναλέω, πρέπει λίγο να συνηθίσεις την εικονογράφηση, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι ξεκάθαρο και να το περιμένεις. Δείχνω λίγο τις καρτέλες για να δούμε τα πλακίδια που έχει. Με το διαφορετικό τους, διαφορετική τους χρήση. Εδώ αυτά είναι denominations του 1,25 και βλέπω εδώ έχουμε και 5. Όλα είναι από linen finish χαρτόνι που είναι πολύ καλό. Έρχεται το παιχνίδι με, τόσο με το βασικό core που υπήρχε και παλιά, όσο και με μια επέκταση που υπήρχε ήδη και την είχε κάνει publish, νομίζω στην Essen ως σχεδιαστής, και με μια δεύτερη, δηλαδή έχει διάφορες επεκτάσεις, modules κτλ. Που μπαίνουν μέσα στο Deluxe πλέον όλα και στο Expansion, θα το δούμε και σε άλλο βίντεο. Ας δούμε λίγο και το φυλάδι οδηγιών. Για κάποιο λόγο μου θυμίζει πολύ η εικονογράφηση, τα χρώματα, η επιλογή των χρωμάτων, παιχνίδια της Eagle Griffon και υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί το κομμάτι του art το έχει αναλάβει ο Ian O'Toole, οπότε σας θυμίζει λίγο Gallerist και νομίζω οι περισσότεροι καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι, είναι γιατί είναι ο ίδιος καλλιτέχνης, οπότε έχει το ίδιο perspective, έτσι, την ίδια οπτική γωνία. Λοιπόν, το φυλάδι οδηγιών είναι εδώ. Γενικά, ξαναλέω, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το παιχνίδι ήταν ήδη άρτιο και αξιόλογο από την προηγούμενη του έκδοση, παρόλο που ήταν κυριολεκτικά άθλια σε ποιότητα παραγωγής. Έμοιαζε με prototype περισσότερο παρά με παιχνίδι. Εδώ τώρα είναι εξαιρετική. Πραγματικά είναι υπέροχα όλα. Τα εικονίδια είναι πολύ εύκολα να τα αναγνωρίσεις. Το φυλάδι οδηγιών είναι δομημένο σωστά και με πολύ καλή ροή. Όλα. Θα κάνουμε βίντεο τόσο για unboxing στα αγγλικά, όσο και how to play. Ίσως γυρίσουμε και κάποια live παρτίδα, γιατί είναι από τα παιχνίδια τα βαριά. Έχουμε πολλούς φίλους στην παρέα που παίζουν βαριά παιχνίδια και μας αρέσει, οπότε το πιο πιθανό είναι ότι θα στηθεί και για live παρτίδα, καθώς επίσης και για how to play, να εξηγήσουμε πώς παίζει τους κανόνες, ακόμα και στην καινούργια έκδοση. Εν δυνάμει μπορεί να βάλουμε και κάποια variant από το expansion ή κάποια extra. Icon Legend από πίσω σου δείχνει ακριβώς τι είναι τι. Για παράδειγμα, αυτό που είπα εγώ, μικροσκόπιο. Πολύ εύκολα γυρίσεις πίσω το φυλάδι και βλέπεις ότι είναι Special Module Lab. Εδώ με την κλίνη που σας είπα είναι το Treatment Room. Supply Room, Garden, Helipad, Entrance, Parking Lot και ούτω καθεξής, έτσι. Έχει πολύ πράγμα το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ένα μεγάλο μαύρο πουγγί, στο οποίο θα βρούμε μέσα. Εδώ τα μυπλάκια να πούμε ότι είναι γιατροί σε διάφορα χρώματα και τα κυφάκια είναι ασθενείς. Οπότε ο πορτοκαλί ασθενής χρειάζεται ένα πορτοκαλί γιατρό που είναι ειδικό το ουσιαστικά, έτσι. Είναι η πάθηση και ο ειδικός γιατρός που θα σε δει για να σε γιατρέψει. Πάμε να ανοίξουμε λίγο και το πουγγί εδώ με τα περιεχόμενα. Να δούμε τι υπάρχει μέσα. Αυτό που θα κάνω μάλλον, να τα ρίξω μέσα εδώ γιατί μετά θα τα κυνηγάω. Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, πουγγί μες στο πουγγί. Ένα πουγγί για τα κυβάκια που θα είναι ασθενείς που τραβάμε. Άλλο ένα πουγγί για τους γιατρούς. Έχει και το logo απ' έξω για να ξεχωρίζει το σχέδιο. Να δείξουμε λίγο εδώ. Τώρα κάποια έχουν ανοίξει, δεν ξέρω πώς ήταν έτσι. Okay. Να δείξουμε λίγο εδώ, για παράδειγμα, τις νοσοκόμους και τις νοσοκόμες, οι οποίοι έρχονται, κοιτάξτε, με αυτό το υπέροχο χρώμα το οποίο θυμίζει Scrubs. Δηλαδή τα ρούχα που φοράνε το νοσηλευτικό προσωπικό, από όσοι έχουν δει αμερικάνικες σειρές και ταινίες, είναι αυτό ακριβώς το χρώμα, και σε κάποιες κλινικές εδώ δεν φοράνε λευκά, φοράνε αυτό το χρώμα. Νοσοκόμοι λοιπόν και νοσοκόμες, πολύ ωραία custom πλάκια, βοηθάνε όλα αυτά στο να ευχαριστηθείς ακόμα περισσότερο το παιχνίδι, έτσι, σαφέστατα. Μετά
θα βρείτε μέσα διαφορετικού χρώματος, εδώ τώρα λέω ότι αυτός ο γιατρός είναι κομμένο το κεφάλι του, οκ, okay, μικρό το κακό, αλλά θα βρείτε διαφορετικού χρώματος γιατρούς, οι οποίοι προφανώς γιατρεύουν διαφορετικούς ασθενείς. Πορτοκαλί, κόκκινο, μοβ, έτσι. Και αυτή είναι η αντίστοιχη ασθενή στα κυβάκια που θα τους γιατρεύει. Αυτά νομίζω μπορεί να είναι σπέρ, γιατί ήταν σε έξτρα σακουλάκι. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες μέσα. Orderly, τους λέει μέσα στο φυλάδι υγειών. Νομίζω έχουν κάποιο τύπου καροτσάκι μπροστά. Επίσης υπάρχουν εδώ είναι οι λευκοί ασθενείς, καθώς επίσης και ένα καρό αυτοκίνητα, γιατί κάθε ασθενής έρχεται με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο. Είναι λίγο μαύρο το χρώμα και δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τα μυπλάκια, πολύ μινιόν, πολύ μικρά, αλλά πολύ όμορφα, γιατί αυτά ακριβώς, κοιτάξτε, να, καλά το θυμόμουν, μπαίνουν αφού έχεις φτιάξει πάρκινγκ. Κάθε πάρκινγκ χωράει 4 αυτοκίνητα γύρω γύρω, οπότε τα βάζεις γύρω από τις θέσεις του πάρκινγκ. Έτσι. Οπότε για να βάλεις περισσότερα, να δεχτείς περισσότερους ασθενείς, πρέπει να έχεις χώρο για τα αυτοκίνητά τους, αλλιώς έρχονται δυσαρεστημένοι γιατί δεν βρίσκουν να παρκάρουν ή δεν ξέρω εγώ τι, και πρέπει να διαχειριστείς όλο αυτό σε συνδυασμό με τον ασθενή, ο οποίος θα μπει μέσα. Αν είναι κίτρινος, θα μπει λοιπόν από την είσοδο, υπάρχει πλακίδα εισόδου, θα πάει στην εξυπηρέτηση των ασθενών, θα πρέπει να ψάξει να βρει κλινική και γιατρό και ούτω καθεξής. Έχει λοιπόν μια διαδικασία το παιχνίδι, έχουμε εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, θα το ξανακάνουμε στην καινούργια έκδοση. Πάρα πολύ ωραία. Τα περιεχόμενα που είναι custom βοηθάνε πολύ, πρώτον, στο να εστιάσεις στο παιχνίδι το οποίο χρειάζεται το focus μας και το να εστιάσουμε, γιατί είναι γενικά, ξαναλέω, βαρύ παιχνίδι, αλλά μη σας τρομάξει το ότι λέω είναι βαρύ και βαρύ. Είναι παιχνίδι το οποίο όσο χρόνο ξοδέψει κανείς θα το ευχαριστηθεί και θα διαπιστώσει ότι αξίζει και με το παραπάνω. Λοιπόν, το βασικό έχει αυτά. Υπάρχουν πολλά, πέρα από τα μυπλάκια, πολλά tiles πλακιδίων που είναι διαφορετικές, διαφορετικά ιατρία που θα καμπούν στην κλινική. Το μάτι μου έπεσε σε αυτό εδώ, το οποίο είναι supply room. Γενικά το πίσω μέρος είναι πάρα πολύ καλό, θα εξηγήσει τα πάντα. Όλα λοιπόν αυτά συνθέτουν τη μεγάλη ποικιλία που έχει το παιχνίδι σε περιεχόμενα και αναβαθμισμένα πλέον περιεχόμενα, που το κάνουν να δείχνει ακόμα πιο όμορφο για να μπορεί να το ευχαριστηθεί κάποιος. Πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το Clinique, το κλασικό βαρύ παιχνίδι διαχείρισης και ουσιαστικά τρέχεις κανονικά το νοσοκομείο σου, αυτό όπως λέει και ο τίτλος, δεν είναι μια προσέγγιση, θα μπορούσε να είναι μικρογραφία ενός κανονικού νοσοκομείου όλα αυτά που πρέπει να κάνεις σε όλο το μεγαλείο, από την πιο μικρή λεπτομέρεια στην πιο μεγάλη. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ βαρύ, πολύ ευχάριστο όμως και χορταστικό. Αν είστε φαν των medium heavy, προς heavy θα έλεγα, παιχνιδιών και θέλετε πρόκληση και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο ξεφεύγει τα συνηθισμένα, το προτείνω ανεπιφύλακτα και θα γυρίσουμε και άλλα βίντεο σύντομα για το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το Clinique.